Ο Δήμος Σπάρτης, το νομικό πρόσωπο πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Γιορτή Ελιάς και Λαδιού σας προσκαλούν στην 9η Γιορτή Ελιάς και Λαδιού που θα πραγματοποιηθεί στη Σελασία στις 3, 4 και 5 Αυγούστου. Πρόγραμμα εκδηλώσεων. Παρασκευή 3 Αυγούστου. Στις 7.30 έναρξη εκδηλώσεων, εγκαίνια έκθεσης και χαιρετισμοί επισήμων. Στις 8.30 επίσκεψη επισήμων στο χώρο της έκθεσης. 9 με 10 αφιέρωμα στον Νικηφόρο Βρετάκο με ταινίες τεκμηρίωσης. Στις 10 δημοτική παραδοσιακή μουσική με τον Παναγιώτη Λάλεζα και το συγκρότημα Παλήρια. Σάββατο 4 Αυγούστου, το Ινστιτούτο Ελληνο-Ισραηλινής Συνεργασίας και ο Δήμος Σπάρτης, προωθώντας τη συνεργασία φορέων της Λακωνίας και του Ισραήλ, οργανώνουν μια διημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη εξαγώγημων αγροτικών προϊόντων» υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρωί, συντονιστής Νικολέτος Σταύρος, γεωπόνος, Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Σπάρτης. 9 με 9.30 προσέλευση εγγραφές. 9.30 με 10 χαιρετισμοί. 10 με 10.20 αγροτική παραγωγή και παραγωγή τροφίμων στο νομό Λακωνίας. 10.20 με 11.20 ο ρόλος του πρωτογενή τομέα στην εξαγωγική δραστηριότητα. 11.20 με 11 ποιοτικά χαρακτηριστικά του λακωνικού ελαιολάδου. 11 με 11.20 βιολογική παραγωγή ελιάς καλαμών. 11.20 με 12.20 ερωτήσεις συζήτηση. 12.20 με 12 διάλειμμα καφές. 12 με 12.20 παραγωγή εσπεριδοειδών και χυμών στο νομό Λακωνίας. Διακίνηση και εμπορία αυτών. 12.20 με 1.20 αμπελοκαλλιέργεια και υνοπαραγωγή στη Λακωνία. Ιστορική αναδρομή και σημερινές προοπτικές. 1.20 με 1 το λακωνικό μέλι. Ποιοτικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες εξαγωγής. 1 με 1.20 ερωτήσεις συζήτηση. 1.20 με 2.20 παρουσίαση λακωνικών προϊόντων γευσιγνωσία. Το απόγευμα, συντονιστής Αραχοβίτης Σταύρος, γεωπόνος, πρόεδρος Συλλόγου Γεωπόνων Νομού Λακωνίας. 7 με 7.20 αγροτικά προϊόντα ποιότητας, το παρόν και το μελλοντικό τοπίο. 7.20 με 8.20 στρατηγική παραγωγής και προώθησης νέων αλλά και παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων ποιότητας. 8.20 με 8 νέες τεχνολογίες στη διαλογή, συσκευασία και ιχνηλασιμότητα γεωργικών προϊόντων. 8 με 8.20 η ορθή μελισσοκομική τεχνική ως παράγον υψηλής ποσοτικής και ποιοτικής απόλυψης μελισσοκομικών προϊόντων. 8.20 με 9.20 ελληνικό ελαιόλαδο, ο πραγματικός ελληνικός χρυσός και οι προοπτικές εξαγωγής του. 9.20 με 9 ερωτήσεις, συζήτηση, τέλος ημερίδας. Στις 10 θα ακολουθήσει ρεμπέτικη βραδιά αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτζάνη με την Άντια Καραγιάννη και το συγκρότημα Παλήρια. Κυριακή 5 Αυγούστου. Το πρωί συντονιστής Τσαπάρας Δημοσθένης, γεωπόνος, Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Σπάρτης. 10.20 με 11.20 ο αγροτικός τομέας ως χώρος συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ. 11.20 με 11 η πολιτισμική διάσταση των εξαγωγών. 11 με 11.20 οι θεσμικές προσπάθειες για την ενίσχυση των εξαγωγών. 11.20 με 12.20 μεσογειακή διατροφή και οικονομία των εξαγωγών της. 12.20 με 12 ερωτήσεις συζήτηση. 12 με 12.20 διάλειμμα καφές. 12.20 με 1.20 στρογγυλό τραπέζι. Λήξη διημερίδας. 1.20 με 2 παρουσίαση βιβλίου από την Κάκια Ξίδη. Απόγευμα 7.30 με 9 προβολή ταινίας τεκμηρίωσης μεγάλου μήκους για τον Νικηφόρο Βρετάκο. 9 και 4 με 10 παραδοσιακή χορή από το χορευτικό της Δημοτικής Ενότητας Συνούντος. 10 λαϊκή βραδιά με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και το συγκρότημα Ουδιπόρη. Στο χώρο της γιορτής θα υπάρχουν περίπτερα εκθετών με πρόσβαση σε όλους τους επισκέπτες, ενώ κάθε μέρα θα γίνονται παράλληλες εκδηλώσεις. Επίσης, στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί ταβέρνα με εκλεκτούς μεζέδες, εδέσματα, ποτά και αναψυκτικά.